Τώρα είχαμε και ένα θέμα με την Δανάη Μπάρκα, η οποία βγήκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή της και Τι έπαθε σχολίασε, κάπου. σχολίασε με έτσι ένα καυστικό τρόπο την εκπομπή της Άννας Ντρούζα, διότι έκανε κάποια στιγμή μια ερώτηση στον Σταμάτη Κραουνάκη σχετικά με την εμφάνισή του. Και εκεί λοιπόν αναρωτήθηκε η Δανάη Μπάρκα αν η εκπομπή πρέπει να λέγεται όσα δεν λέμε ή όσα δεν πρέπει να λέμε. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στο πρωί. Η εκπομπή της κυρίας Ντρούζα λέγεται όσα δεν λέμε ή όσα δεν πρέπει να λέμε. Πλάκα κάνα. Μ' αρέσει ο Σταμάτης τον μιλάει. Έχουν οικειότητα προφανώς. Γι' αυτό και τον ρώτησε, θεωρώ, και για το θέμα της εικόνας του. Αν και τώρα εσύ που τον ξέρεις και προσωπικά, άσχετο αν εσύ μπορεί να έχεις δισταγμούς και φραγμούς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και μπορεί να μιλήσει για όλα. Και δεν σταματάει πουθενά. Το τι θέλεις και το ότι μπορείς να μιλήσεις για όλα δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μιλήσεις για όλα. Κατ' εμέ. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι υπάρχουμε που δείχνουμε την ανοιχτοσιά ότι ρώταμε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά βάζεις τα όρια σου σε σχέση με το τι όντως μπορείς να πεις. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, με αυτό δεν μετακινήθηκα κι εγώ κάπου. Όχι. Δηλαδή, δεν είναι ότι μου άλλαξε. Μου έδωσε κάτι σαν σκέψη που δεν την είχα. Όχι, ο ίδιος αυτοσαρκάστηκε και βλέπεις λίγο τον αυτοσαρκασμό του σε σχέση με την εικόνα ναι, του. Ναι, τον οποίο αυτοσαρκασμό και μόνο αν μελετήσεις το Σταμάτη Κραουνάκη, η ευφυΐα του και το χιούμορ του, ακόμα και μέσα από τα τραγούδια του και τις παραστάσεις του, φωνάζουν το μυαλό του, η εξυπνάδα του, το τι μας έχει δώσει και τι μας έχει πει. Αλλά ναι, καταλαβαίνω ότι ειδικά αν έχεις οικειότητα σε μία. Κουβέντα μπορεί να βγουν. Ποιο θα τολμούσε να πει στην κυρία Ντρούζα για τον κύριο Λάλα. Είδε ο κύριο Καρουνάκη. Τη το γύρισε. Ναι, μα ακόμα και αυτό ξέρει, είναι πράγματα ρε παιδί μου που βλέποντα τα. Προφανώ και υπάρχει γνωριμία και μια πολύ καλή σχέση από ό,τι φάνηκε αυτό. Έτσι. Αλλά ξέρει, είναι πράγματα που λε. Οχ, τώρα. Οχ. Ναι, μα, το καταλαβαίνουμε, μαζί σου είμαστε. Είναι η Αφροδίτη στον υδροχό που ενώνει. Έτσι. Ενώνει. Βέβαια. Για τον Άρη το λέω που έχει Άρη στον υδροχό. Εγώ έχω Άρη στον υδροχό, αγάπη μου. Α, θα σου πω ποιοι άλλοι έχουν, αλλά όχι σήμερα. Oh. Θα πω εγώ, πολύ γνωστή πορνοστάρ. Υπέροχο. Η εκπομπή της κυρίας Ντρούζα λέγεται όσα δεν λέμε ή όσα δεν πρέπει να λέμε. Πλάκα κάνα. Μ' αρέσει ο Σταμάτης. Αυτά είπε η Δανάη Μπάρκα. Τι πολλά. Βλέπετε, δεν συμβαίνει. Πάντως θα ξέρετε κάτι. Ότι θα έχουμε εξελίξεις στην τηλεόραση. Γιατί βλέπουμε παρουσιαστές και παρουσιάστες στα τελευταία δύο θέματα. Υπάρχουν εξελίξεις στην τηλεόραση. Βλέπουμε ότι θα υπάρχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν πολλοί που θα κάτσουν σπίτια τους, υπάρχουν πολλές αλλαγές σε ώρες, σε ζώνες. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Υπάρχει ένας τεράστιος τηλεοπτικός αναβρασμός, επειδή δυστυχώς το σύνολό της ελληνικής τηλεόρασης δεν το πήγε φέτος καλά. Η φετινή σεζόν για την ελληνική τηλεόραση είναι προβληματική. Πώς είναι προβληματικό το θέμα των εκλογών, γιατί αντίστοιχο είναι και με τις εκπομπές. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη και βλέπεις εκεί πέρα που κάναν κάποια στιγμή 30, 40, αυτά πεθάναν, δεν υπάρχουν. Βλέπουμε υπερπαραγωγές να κάνουν 9 και 10%. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν τους βλέπει. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα έσοδα των τηλεοπτικών καναλιών. Δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Και εκεί είναι που θα γράψει ο Μανούλης.